Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Για όλους και για όλα, μίλησε χθες την πρώτη μεγάλη τηλεοπτική του συνέντευξη από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Top Channel και στην εκπομπή Επιπαντός ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Φυσικά, στο προσκήνιο βρέθηκε η απολιγνητοποίηση, ενώ συζητήθηκε αρκετά και το πρόβλημα της γέφυρας των Σερβίων. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα για το θέμα της απολιγνητοποίησης που κυριολεκτικά καίει ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Χειρότερο, πιο βάναυσο. Καταρχήν αυτό και αυτό έρχεται και σε εμάς αύριο. Αυτό το έργο ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς. Είναι πρώτος ο Δήμος Αμιντέ που ξεκίνησε την μετάβαση στη μεταλλιγνητική, γιατί ήξερε ότι θα κλείσει το 19. Τη ζει ήδη το Αμιντέο, εντάξει. Ναι. Ο ΑΕΣ Αμιντέο, οπότε είχε πάρει τα μέτρα του νωρίς. Άρα οι διαδικασίες της χρηματοδότησης είχαν ξεκινήσει από τότε. Θα μπορούσε τώρα να κάνουμε μια καλή πρόθεση, λέω, της κυβέρνησης, δεν είπα την περιφερειακή. Κοιτάξτε, ναι, κατάλαβα. Η ανακοίνωση του Ταμείου Συνοχής της Επιτρόπου την περασμένη εβδομάδα από την Αθήνα ότι θα δοθούν έως και 4 δισεκατομμύρια, είναι προς διάθεση έως και 4 δισεκατομμύρια για προς την διάθεση, Ελλάδα. Κύριε, προς διάθεση. Θέλει αυτό δουλειά τώρα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πολλά αυτά είναι δάνειο. Αυτό τον κρίμα ήταν λέει σήμερα, χτες, δεν θυμάμαι, ότι δεν είναι λεφτά που τα καινούργια τα φρέσκα είναι 290 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα, αν μπορέσουμε, όταν μπορέσουμε και αν έχουμε σχέδιο. Ναι, έτσι. Ναι, όπως αυτά τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αναπτυξιακά, τα συγχρηματοδοτούμενα, κάπως έτσι είναι ο όγκος των χρημάτων αυτών. Κάποια άλλα είναι στο πακέτο Juncker, κάποια άλλα είναι ως δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα άτοκα για δημόσιες επενδύσεις. Όμως υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας να κάνουμε το τέλειο σχέδιο για να πείσουμε τα αρμόδια όργανα να μας εγκρίνουν τις χρηματοδοτήσεις των έργων και των προτάσεων που θα κάνουμε. Αυτό, αν θέλετε, είναι και η πιο δύσκολη πρόκληση που καλούμαστε ως Περιφερειακή Αρχή να απαντήσουμε και να αντιμετωπίσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε τον τέλειο σχεδιασμό. Ήδη έχουμε προχωρήσει, σύμφωνα και με το δικό μας σχεδιασμό, τον προεκλογικό, που έχει ενσωματώσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ήρθαν στην πορεία με την πλήρη απολιγνητοποίηση, και αναπτύσσουμε σε όλα τα μέτωπα αυτόν τον σχεδιασμό, ώστε να αξιοποιήσουμε όλες τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτές που έχουμε σήμερα είναι τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, το τρέχον και το επόμενο που θα έρθει, τα χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα χρήματα από τον τοπικό πόρο που ξεκλείδωσε επιτέλους και θα έρθουν. Και όποια άλλη. Πότε θα έρθουν αυτό. Του πόρου πότε θα έρθουν. Ναι, με τον κύριο Στάση που μίλησα, είπε ότι θα ξεκινήσουν από το Φεβρουάριο-Μάρτιο να αρχίζουν να εκταμιεύονται. Από το Φεβρουάριο-Μάρτιο θα αρχίσουν να έχουμε εμείς να ζητάμε να εκταμιεύουμε ή να χρηματοδοτήσουμε δικά μας έργα. Και εδώ θα πρέπει να γίνει μια διαφορετική προσέγγιση για την αξιοποίηση των χρημάτων του πόρου από αυτή που. Τι μόνο του πόρου γενικά, γιατί ξέρετε τώρα που το ξέρετε αυτό που συζητάμε. Λέει ο κόσμος έξω, και εγώ εκπλήσωμαι από τον βαθμό με το οποίο το ζητάει ο κόσμος. Ωραία, ακόμα και αν μας δώσουν αυτά τα χρήματα, ποιοι και πώς θα τα αξιοποιήσουν αυτό ρωτάει. Για τα πολλά, λέει ο παραγγελματία. Για τα πολλά. Τα τέσσερα που είπατε. Εσείς μπορεί να είναι και παραπάνω. Δηλαδή, ποιος θα τα κάνουν, πάλι προσδοκία. Θα καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, θα τα πάρουν οι δήμαρχοι, η περιφερειάρχη, γενικώς δεν έχει πρόβλημα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω φράση Κασαπίδη. Δεν υπάρχει σχέδιο. Το έχετε πει πάνω από 50 φορές. Δηλαδή, ούτε κεντρικά. Ας μας δούμε ούτε κεντρικά. Και, θα τα κάνουμε και περιφερειακά. Τώρα στείλουμε ένα σχέδιο, το ολοκληρώνουμε. Το οποίο σας είπα, στην πορεία σωματώνουμε και την πλήρη απολιγνητοποίηση. Όπου και εμάς μας έβγαλε εκτός σχεδιασμού που είχαμε για να αντιμετωπίσουμε τη μερική απολιγνητοποίηση. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε αυτό μας καθιστά υπεύθυνους και σοβαρούς στην προσέγγιση αυτή. Από τα πιο απλά, όπως σας είπα, που έπρεπε ήδη να είχαν λυθεί και να είχαμε απελευθερώσει όλες αυτές τις δυνάμεις τώρα που καταβάλουμε για να λύσουμε αυτές τις εκκρεμότητες. Με καλησπέρα στο Ζήση Ψιάβα. Καλησπέρα. Εντάξει, νομίζω ότι είπε αρκετά ο κ. Κασαπίδης. Ναι, στο έτσι. Περίπου καμιά μία ώρα και 50 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, είναι ο καθαρός χρόνος εκπομπής που τον είχαμε εδώ. Προλάβαμε, είπαμε τα βασικά, νομίζω. Τώρα δεν πληρωθώ. Και αρκετά επιμέρους που έχουν ενδιαφέρον. Θα το κρίνουν οι θεατές, σαφώς. Και το κρίνουν από χθες, κρίνεται και πολιτικά, όχι επίσημα, κάποιες διαρροές αν θες. Ήταν σαφώς η πρώτη μεγάλη συνέντευξη του κ. Κασαπίδη για μια σειρά θεμάτων. Πολλά από αυτά τα έχει πει, πολλά δεν τα έχει ξαναπεί. Σίγουρα έχει κρατήσει και κάποια. Ένα από αυτά που δεν ξαναείπε και να το πούμε, γιατί εντάξει, να περάσουμε και λίγο το σπίτι μας εδώ, είναι τα ονόματα των επιχειρήσεων
θα πω αυτοκινητοβιομηχανιών τέλος πάντων, εντάξει, μην πάνε, ναι. Κάπως πιο πειραματικές, αν εξαιρέσει αυτή με τα λεωφορεία, που έχει κάνει συζητήσεις, παράδειγμα, για να έρθουν στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι εκεί. Εντάξει. Εδώ αυτό λοιπόν που λες, Παναγιώτη. Αυτό δεν το έχω ξανά. Έχει. Με ονόματα. Έχει πει 2-3 ονόματα. Θα μπορούσα να πει: συζητάω με επιχειρήσεις, άλλα παιδί που το ρωτήσαμε, πείτε μας κανένα δυο. Δεν τις ξέραμε. Δεν είναι. Μην νομίζω ο κόσμος τώρα θα έρθει Audi και Volkswagen. Όχι, είχαμε περίπτωση. Η ιστορία του υδρογόνου μου φάνηκε και χθες ότι είναι ψηλά στην ατζέντα του κ. Κασαπίδη. Την πιστεύει, μάλιστα στην ερώτηση αν θα θεωρηθεί αποτυχία εφόσον δεν χρηματοδοτηθεί αυτή η πρόταση. Εφόσον δεν περάσει. Συνέχισε να είναι αισιόδοξο. Το πιστεύει. Το πιστεύει πάρα πολύ. Και εγώ αυτό, αυτή την εντύπωση. Φάνηκε και χθες εδώ. Το ρεπορτάζ λέει πραγματικά ότι το πιστεύει. Δηλαδή και σε προσωπικές συζητήσεις συνεχίζει να το λέει. Αλλά το είπε και δημόσια ακόμα μία φορά εδώ πέρα. Και λέει ότι και το επόμενο διάστημα θα έχουμε καλύτερες ανακοινώσεις. Μάρτι, προσδιορίσει είναι αυτό. 3 Μαρτίου. Στην Πτολεμαϊδα. Ναι, στην Πτολεμαϊδα. Μια μεγάλη εκδήλωση, παρουσία διάφορων εδώ. Θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί και ενδεχομένως τι έχουν να πούνε. Αν είναι και εκπρόσωποι εταιριών, τι ακριβώς είναι. Εντάξει, γιατί εταιρείες που απλά θέλουν να πουλήσουν μια ιστορία, οκ. Αν θα είναι κάτι διευρυμένο. Πάντως παραδέχτηκε ο κ. Κασαπίδης ότι δεν είναι αυτή η ιστορία που θα δώσει τη μεγάλη λύση. Γιατί υπάρχει το ερώτημα, πόσες θέσεις εργασίας. Προφανώς δεν απαντάει σε αυτό με 5, 10, 30, 20 χίλιες, αλλά είναι μία προσπάθεια που την κάνουμε. Το υπόλοιπο είναι μια ιστορία που την εξήγησε λίγο. Το κάθε 20 μέρες στις Βρυξέλλες θα είναι, έτσι είναι ο σχεδιασμός από ό,τι ξέρω στην περιφέρεια και ο προσωπικός του. Το να πάει εκεί που γράφεται η ιστορία για το Just Transition και για την επιλεξιμότητα, εκεί στοχεύει η περιφέρεια, είναι και αυτό μια παρέμβαση. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο, σε πόσο υψηλό επίπεδο μπορεί να το πάει, γιατί θυμάσαι, το ρώτησα, ο Περιφερειάρχης, δηλαδή έχει τέτοια αρμοδιότητα, αναγκαστικά λέει, θα πάω. Και το πιστεύει ότι μπορεί να παρέμβει σε διάφορους τομείς. Τώρα θα δω πόσο αυτό θα έχει να κάνει καλό στη Δυτική Μακεδονία ή πόσο θα πιέσει για να μπουν αυτά που πρέπει για την περιοχή. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή πάντως έκανε εντύπωση η σημερινή ανακοίνωση της ΒΒΕΦ Ελλάς, ναι, η οποία ακόμη και η ΒΒΕΦ σημειώνει ότι αν η απολυνοτοποίηση γίνει χωρίς σχέδιο θα δημιουργηθούν προβλήματα. Με περίπου, εντάξει, το αναλύει βεβαίως. Τώρα να βγαίνει η ΒΒΕΦ και να λέει ναι, αλλά με σχέδιο κτλ. Εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει θέματα. Εμείς τα λέμε καιρό, αλλά. Τώρα να πω ποιοι έγραψαν τα Go Solar τότε πάνω στον Άγιο Δημήτριο, οι ακτιβιστικές ενέργειες. Όχι, να το πει. Ποιο τα έγραφε. Εντάξει. Τώρα ξαφνικά δεν έχουμε σχέδιο. Προφανώς και δεν έχουμε σχέδιο. Έτσι. Και υπήρχε μια διαδικασία και για τη χώρα, όπως και για την Ευρώπη. Και βλέπουμε ότι επειδή πάμε εμείς σε μπροστοβαρή απολυνητοποίηση, να το πω έτσι, επιλέγω κάνοντας αυτή την επιλογή από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση μάλλον κάνοντας αυτή την επιλογή, δεν έχουμε αντιμετωπιστεί το ίδιο. Το γράφει βέβαια. Γράφει ότι η Πολωνία παίρνει 2 δισεκατομμύρια. Εμείς που κάνουμε μπροστοβαρή απολυνητοποίηση παίρνουμε φρέσκα, το πάμε και χτες, 290 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι μόχλευση. Και αν θα δούμε. Ο κ. Κασαπίδης αυτό φάνηκε αισιόδοξο. Μακάρι να δικαιωθεί ο κ. Κασαπίδης αυτό. Και επίσης έχει ενδιαφέρον, επειδή και οι δύο τον ρωτήσαμε και τον πιέσαμε σε αυτό, γιατί υπάρχει το κομμάτι της πίεσης στο πλαίσιο της απόφασης και του ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Κασαπίδης έδειξε κυρίως και από τα όσα είπε αλλά και από τις εκφράσεις του ότι εντάξει, το παλεύουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμβαστούμε την πραγματικότητα. Και εδώ νομίζω ότι θα έχουμε θέματα με τα σωματεία, ίσως και όχι μόνο. Είναι μια κριτική που έχει δεχθεί ο κ. Κασαπίδης, γιατί δεν είπε ποτέ όχι στο 2028, ας πούμε, ή στο 2023. Προφανώς λέει ότι εγώ συνεχίζω σε αυτή τη στάση που έχω κρατήσει, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και συγκεκριμένο ΑΕΠ, το οποίο δεν μπορεί να χάνεται χωρίς να αναπληρώνεται και να κλείνουν οι μονάδες. Ναι, θα πει κανείς, είναι μια στάση. Αλλά θα μπορέσει να το τεκμηριώσει αυτό και αύριο και να το παλέψει. Δηλαδή τι, κλείνουν οι μονάδες αύριο. Τι γίνεται. Δώσαμε κανένα δύο παραδείγματα μη δίκαιης μετάβασης εμείς. Έτσι. Που φαίνεται ότι υπάρχουν. Είναι δίκαιη μετάβαση να κλείνουν τηλεθερμάσεις ξαφνικά επειδή δεν μπαίνουν οι μονάδες στο σύστημα. Ξέρω προσωπικά, ότι το ξέρουν κι άλλοι, γιατί το είχε δημοσιοποιηθεί κιόλας, ότι είχε γίνει μια ιστορία στο Αμύντεο και έτρεχαν. Αυτός ο δήμαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης, έγινε εδώ στην Κουζάνη τον προηγούμενο μήνα. Το είχαμε πει. Αυτά μόνο δική μετάβαση δεν είναι.
Να δούμε τι είπε για τη γέφυρα των Σερβίων. Με αυτό ξεκινήσαμε. Είναι το θέμα που συζητάει η περιοχή βεβαίως. Ούτως ή άλλως έδωσε ενδιαφέρουσες απαντήσεις για μισή και πλέον ώρα σε όλα τα ζητήματα του κ. Κασαπίδης. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Πώς ασφαλής είναι η διέλευσή της? Από αυτά που έχετε καταλάβει με τις μελέτες, με αυτά που σας έχουν πει οι ειδικοί μηχανικοί και τα έγγραφα που έχετε δει και τις τεχνικές υπηρεσίες. Η γέφυρα είναι απολύτως ασφαλής. Τα μέτρα που έχουμε πάρει τα έχουμε πάρει ακριβώς για να εξασφαλίσουμε τη γέφυρα μέσα από την εξέλιξη του φαινομένου, το οποίο το παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, μια πλαστική παραμόρφωση, όπως λένε οι μηχανικοί στη γλώσσα τους, η οποία φύλεται σε κάποια φαινόμενα που σχετίζονται με τα υλικά της γέφυρας. Βλέπουμε και πλάνα μέσα σε αυτό. Ναι, είναι ορατά. Βλέπετε αυτή η παραμόρφωση, είναι ορατή και με γυμνό μάτι. Η αλήθεια είναι πως είναι, γιατί πήγαμε την είδαμε από κάτω και μας έκανε εντύπωση και εμάς. Κοινή διαπίστωση όλων. Δεν το έχουμε προσέξει. Να τα βλέπω ακόμα αυτά και αυτό, τώρα. Όσο δεν ξέρουμε με τεχνικά ζητήματα, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει. Δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά ξέρετε, η μορφή που δέχεστε δεν είναι ότι ανοίξατε το θέμα. Είναι ο τρόπος ίσως που το σηκώσατε το θέμα, δημιουργώντας ένα αίσθημα φόβου, δεν ξέρω, ανασφάλειας. Πείτε το όπως θέλετε. Μήπως το χάσαμε λίγο επικοινωνιακά? Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή και ο νέος Περιφερειάρχης δεν αδιαφόρησαν για όλα τα θέματα τα οποία συναντήσαμε από την πρώτη μέρα κιόλας της θητείας μας, πολύ δε περισσότερο για τέτοια θέματα που αφορούν μεγάλα, τεράστια, εμβληματικά έργα. Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα, μετά το Ρίο Αντιρίο, και η αλληλογραφία σχετικά με τα φαινόμενα που παρουσιάζει, με ενημέρωσαν οι διευθυντές των τεχνικών υπηρεσιών, ότι και την είδα ότι είναι από το 2012. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου. Και Υπουργείου. Και δεν είχαμε καμία εξέλιξη στα αιτήματα που έφτανε η υπηρεσία. Δηλαδή, μισό λεπτό. Το 2012, για να το ξεκλείσουμε και να το διευκρινίσουμε μια και καλή. Το 2012 υπάρχει το πρώτο έγγραφο υπηρεσιών της Περιφέρειας που λέει πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση. Ναι, που παρουσιάζει το πόρισμα της τελευταίας επιθεώρησης που έγινε. Ναι. Στην γέφυρα αυτή που έλεγε ότι εμφανίζει αυτές τις παραμορφώσεις, αυτές τις καταστάσεις που χρήζουν μια περαιτέρω διερεύνηση και συντήρηση. Αυτό έλεγε τότε. Ναι. Ωστόσο, η Περιφέρεια τότε, ο κ. Δακής, Τεχνικές υπηρεσίες. Τεχνικές υπηρεσίες, η Περιφέρεια με τον κύριο Κοσματόπουλο, τότε αντιπεριφερειάρχη, είχαν κάνει μια διερεύνηση με ένα καθηγητή από το Δημοκρίτιο, ο Καραμπίνια, ναι, ο οποίος έχει καταθέσει το πόρισμά του, και έκτοτε έχει ξεκινήσει μια αλληλογραφία με το Υπουργείο Μεταφορών, ζητώντας οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας να έρθουν εμπειρογνώμονες, να έρθουν τα κλιμάκια για να κάνουν τις περαιτέρω ενέργειες και να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις. Ξέρετε, ωστόσο, κάτι, συγγνώμη, κοίταξε, τώρα για τη γέφυρα θα ακούσουμε περισσότερα και συγκεκριμένα την Δευτέρα. Εγώ κρατάω ότι μάλλον ο κ. Κασαπίδης θέλει να πει πολλά περισσότερα για όσα δεν έχουν γίνει, θα πω εγώ, από την τελευταία μελέτη, έρευνα που έγινε στην γέφυρα το 2012, έτσι. Και μάλιστα αυτό που λέει ότι εμείς ψάχνουμε ακόμα τα κρίσιμα στοιχεία και δεν τα έχουμε βρει, θεωρώ ότι είναι μια παθογένεια του ελληνικού κράτους αυτό, ότι έχουν χαθεί αρχεία τώρα από ένα τεράστιο έργο υποδομής. Τι να πω, τέλος πάντων. Είναι παράδοξο αυτό. Ναι, παράδοξο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τη γέφυρα, γιατί θα περιμένουμε. Ας να πω εγώ τότε, να πω, γιατί σχολιάστηκε αρκετά αυτή η συζήτηση εδώ στο τόπο με εμάς περί γέφυρας. Και μου έλεγαν σήμερα, ας πούμε, κάποιοι που γνωρίζουν τα της Περιφέρειας, ότι το 2012 έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις και κυρίως στους αρμούς από την παράταξη Δακή στην Περιφέρεια. Και τονίζουν ότι ο πρώην, ο τέος Περιφερειάρχης, ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Δακής, είχε εξασφαλίσει ένα ποσό 380.000 ευρώ για θέματα της γέφυρας, τα οποία τα αξιοποίησε τότε από τον κύριο Δένδια, μου λένε. Προσωπικές του ενέργειες, γι' αυτό έγινε και αυτή η ιστορία με τις παρεμβάσεις στους αρμούς που τη θεωρούν πολύ σημαντική. Κάτι το οποίο μάλλον δεν είπε ο κ. Κασάπιτς, ποτέ το γνώριζε πάντως έτσι. Αν είναι έτσι. Δεν έχει γίνει και από τις πίσεις. Και επίσης πολύ σημαντικό, αυτό που το είπε ευθέως πλέον ο κ. Κασαπίδης, θεωρώ αυτονόητο, είπε, ότι ο κ. Καρυπίδης γνώριζε.
Ναι, σωστά. Το έχει πει και αυτό. Έτσι. Έχει προκαλέσει και αυτό έτσι, μια συζήτηση, θα έλεγα. Βεβαίως τώρα, εγώ θα κρατήσω και το μήνυμά του, γιατί επιμείναμε και εμείς αρχικώς να ξεκαθαριστεί αυτό. Αν η γέφυρα είναι ασφαλής. Και ο κ. Χασαπίδης το είπε και είναι επίσημη πλέον τοποθέτησή του ότι η γέφυρα ναι, είναι ασφαλής για διέλευση αυτή τη στιγμή. Απλώς πήραμε κάποια μέτρα και νομίζω θα τα επαναλάβουμε επειδή το ρίξαμε ότι θα γίνει κάτι 15 Φεβρουαρίου. Λογικά θα ζητηθεί να παραληφθούν αυτά τα μέτρα. Αυτό καταλάβω. Αυτό καταλάβω. Ναι, έως ότου λέω. Και να πούν και οι σηματοδότες. Ναι, έως ότου έχουμε κάποια συγκεκριμένη εντολή για κάποια παρέμβαση. Θολό το πότε αυτό πάντως. Το πότε θα έχουμε κάποια παρέμβαση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει πρώτα μια μελέτη για να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα. Αυτό. Ναι. Η μικρή μελέτη, οι δύο. Ναι. Έστω και η μικρή μελέτη. Δηλαδή, τώρα να πω εγώ τώρα, άνοιξη Ιούνιο, Μάρτιο. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί δεν ξέρω. Παρά το ρωτήσαμε και εμείς, δεν βγάλαμε. Ούτε ο κ. Κασαπίδης μπορεί να το πει από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ναι. Κατά τα λοιπά, ο κ. Κασαπίδης αποκάλυψε επίσης εδώ στο Talk Channel το λόγο για τον οποίο δεν έχει ορίσει ακόμη εκτελεστικό γραμματέα και αποκάλυψε ότι έχει κάνει 2-3 προτάσεις, αλλά δεν δέχτηκε κανείς από αυτούς που πρότεινε ο κ. Κασαπίδης, έτσι. Έχει ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Κασαπίδης με αυτή την ιστορία έχει ασχοληθεί αρχικώς. Έκανε 1 με 2 προτάσεις, ξέρω εγώ. Είπε και αυτός 2-3, πόσες είπε. 2-3 είπα. 1 με 2 πρέπει να έχει κάνει. Πέρασαν 5 μήνες πάντως. 2 τουλάχιστον, ενδεχομένως να έχει δει και κάποιους άλλους. Και ξέρω ότι πολλοί από τους συνεργάτες του που κινούνται γύρω του του έχουν πει ότι πρέπει να, αυτή η θέση να πληρωθεί, δηλαδή να μην το αφήσουμε. Τον είδα και χτες αποφασισμένο, έτσι τουλάχιστον στην απάντηση, ότι ναι, είναι απαραίτητο να ορίσω εκτελεστικό γραμματέα. Μάλιστα το ρώτησε και εσύ αν πρέπει να είναι πολιτικά ή τεχνοκρατικά. Κοιτάξτε, πέρασαν 5 μήνες πάντως, έτσι. Έχουν περάσει 5 μήνες και μάλλον παραδέχτηκε ότι ο εκτελεστικός γραμματέας ενδεχομένως θα τον απαλλάξει και από κάποια ζητήματα τα οποία ο ίδιος χειρίζεται. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και ο κ. Κασαπίδης, από την αρχή εννοώ που παρακολουθώ τη θητεία του, θέλει να έχει ακριβώς τον πλήρη έλεγχο για τι συμβαίνει στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Θες λόγω μη εμπιστοσύνης σε διάφορους, θες ότι είναι καινούριος σε αυτό το χώρο, δηλαδή την περιφέρεια, θες ότι βρήκε μεγάλα προβλήματα. Πάντως χθες είπε ότι έχει πλέον πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει σε όλο τον οργανισμό Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα τώρα πλέον να ορίσει και τον ένα από τους πολύ άμεσους συνεργάτες του, ο οποίος θα είναι ο εκτελεστικός γραμματέας. Νομίζω ότι πέρασε ο χρόνος και ότι εντάξει, κακά τα ψέματα, εδώ υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά ο κ. Κασαπίδης θέλει και πρόσωπο και εμπιστοσύνης και με όρεξη για δουλειά. Δεν θέλω, το τόνισε πολλές φορές αυτό, για 8 ώρα κτλ. Επίσης, πολύ βασικό και γι' αυτό επιμείναμε μόλις μας έδωσε την μπάλα. Φάνηκε ότι υπάρχει ένα θέμα με υπηρεσιακά στελέχη, καθώς ο κ. Κασαπίδης άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι δεν είναι πολύ ικανοποιημένος από κάποιους. Και θα κάνει και αλλαγές. Εγώ θα πω κάτι παραπάνω. Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από κάποιες καταστάσεις. Και είναι ξεκάθαρο, που πλέον είναι η απάντησή του, ότι θα γίνουν αλλαγές. Ακόμη και στη διαχειριστική. Ναι, επειδή εμείς ρωτήσαμε για τη διαχειριστική αρχή που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, είπε, δεν είπε ναι και στη διαχειριστική, είπε σε όλες τις υπηρεσίες που ίσως να χρειάζονται αλλαγές. Όπου χρειάζεται, τέλος πάντων. Αναμονή και γι' αυτό πάντων. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη τηλεθέρμανση. Ζεστάθηκε η πόλη. Ναι, σταδιακά ζεστάθηκε σήμερα ακόμα περισσότερο. Χθες το βράδυ προφανώς δεν μπορούσε όλη η πόλη και πολύ γρήγορα. Ήταν μια συζήτηση που γίνεται που γινόταν χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν η ώρα που είχε ενημερώσει ήδη ο κ. Μαλούτας και το είπαμε και εμείς εδώ, ότι έχει μπει η μονάδα στον Άγιο Δημήτριο και σιγά σιγά έρχεται και προς τα εδώ. Μάλιστα, είχαμε και μια κουβέντα με τον κ. Μαλούτα σε ένα πηγαδάκι στο Δημοτικό Συμβούλιο που έλεγε «Παιδιά, νιώθετε να έχει ζεσταθεί η αίθουσα». Ρωτούσε μάλλον και τα σώματα πάντως εκείνη τώρα δεν είχαν αρπάξει. Είναι αλήθεια. Το κουβεντάριο δεν είναι κρύο πάντως. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κρύο χθες. Ναι, ήμασταν πολύ τυχεροί. Ας ελπίσουμε να μην. Μην ξανασυμβεί. Ας δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις για το θέμα. Τις πρωινές ώρες σήμερα, περίπου στις 11, ενημερωθήκαμε από τη ΔΕΗ, από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ότι πέρα από τη μονάδα που ήταν σε προγραμματισμένη συντήρηση, η μονάδα 5, βγήκανε εκτάκτως και βγαίνανε και άλλες μονάδες εκτός λειτουργίας από κάποιο πρόβλημα, όπως λέμε τεχνικό blackout
στις μονάδες 3 και 4. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατη η υποστήριξη του συστήματος τηλεθέρμανσης μέσα από το λιβητοστάσιο της ΔΕΙΑΚ, γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε την απαιτούμενη παροχή θερμικής ενέργειας και έτσι σταματήσαμε την παροχή. Η προοπτική που έδινε η ΔΕΗ ήταν να μπει μια μονάδα μέχρι το απόγευμα νωρίς. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί τώρα, έχει μπει εδώ και μία ώρα και περισσότερο πλέον η μονάδα σε λειτουργία. Χρειάζεται περίπου άλλη μία ώρα για να εμπλουτιστεί το δίκτυο. Εμείς ήδη στο λεβιτοστάσιο ανάψαμε 2 λεβιτές για να υποστηρίξουμε το υπόλοιπο θερμικό φορτίο που απαιτείται για την παροχή ικανοποιητικής θερμικής ενέργειας για την τηλεθέρμανση. Και η ενημέρωση που έχουμε για αποκατάσταση της όλης υπόθεσης, να έχουμε δηλαδή από την ΔΕΗ την παροχή, θα είναι αύριο το απόγευμα, να μπει και άλλη μία μονάδα, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η θερμική ενέργεια που απαιτείται, χωρίς να δυναμώνουμε εμείς την θερμική ενέργεια που απαιτείται μέσα από το λιβητοστάσιο της επιχείρησης. Ελπίζοντας ότι η προοπτική που δίνει η επιχείρηση, η ΔΕΗ δηλαδή, έχει λογική, αύριο το βράδυ θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στην παροχή. Κύριε Κιτίδη, τι οικονομική επιβάρηση θα υπάρξει εκ νέου, γιατί ήταν μια χρονιά τελικά δύσκολη σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τη χρήση του πετρελαίου. Άμα αναλογιστούμε ότι κάθε λέβητας καίει περίπου 2 κυβικά πετρέλαιο την ώρα, καταλαβαίνετε ότι αν βάζουμε 2 ή 3 λέβητες, αναλογιστείτε εσείς για τις ώρες που θα χρειαστεί ποιο θα είναι το κόστος. Στην προηγούμενη χρήση που κάναμε, για κάποιες ώρες ξεπεράσαμε τις 70.000 σε καύσιμο πετρελαίο. Σήμερα μέχρι και αύριο το απόγευμα που πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτήν τη διαδικασία, πιστεύω θα είναι κάποιο περισσότερο έτσι ποσό που θα χρειαστεί για να έχουμε σωστή παροχή στην τηλεθέρμανση. Είναι και ένα τεστ ίσως για το τι μελιγενέστε με την απολιγνητοποίηση και με το τέλος της χρήσης λιγνίτης στην περιοχή, αλλά και της χρήσης για την τηλεθέρμανση. Πέρα από τις λογικές της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας που βάζει τις μονάδες σε λειτουργία ή όχι, εμείς πιστεύουμε ότι να μην ξανασυμβεί τέτοιο ατύχημα, για να μπορούν όλες οι μονάδες να είναι εκτός λειτουργίας, έτσι ώστε να μην μπορούμε να έχουμε παροχή θερμικής ενέργειας. Γιατί σας είπα ότι είχαμε blackout και εμείς στην τηλεθέρμανση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε καμία δυνατότητα. Όσο είναι η πρώτη φορά, νομίζω στα χρονικά, δεν θυμάμαι να έχει συμβεί, ίσως άλλη μια φορά, που η πόλη, Κοζάνη συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και Χαραυγή και η ΖΕΠ, μένουν από τηλεθέρμανση στο 100%. Αυτό είναι σαφώς ένα ανησυχητικό ζήτημα και έχει να κάνει και με την λειτουργία των μονάδων, θα έλεγα, έχει να κάνει και με τα προβλήματα που θα συναντήσουμε λόγω της απολιγνητοποίησης. Είναι σαφές και αναγκαίο πλέον να τρέξουμε γρήγορα ώστε να δούμε τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν. Αυτό πραγματικά είναι ένα από τα πρώτα που μας απασχολούν, μιας και η τηλεθέρμανση θα είναι ένα από τα πρώτα, από τις πρώτες παροχές που έχουν οι πολίτες της πόλης και ευρύτερα της Χαραυγής και της ΖΕΠ και τα λοιπά, το οποίο θα πληγεί, με την έννοια το ότι το 2023, σύμφωνα με τον υφιστάμενο μέχρι σήμερα σχεδιασμό, σταματάει η λειτουργία όλων των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Εγώ νομίζω από χθες, το είδατε και σήμερα γραμμένο, βάζω ένα, αν το θέλετε, διεκδικητικό πλαίσιο, ένα σήμα, το ότι δεν μπορεί να σταματήσει η τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης. Πρέπει να έχουμε, να εξασφαλιστεί πρώτα η εναλλακτική τροφοδότηση της τηλεθέρμανσης από άλλες πηγές θερμικής ενέργειας, από άλλη πηγή θερμικής ενέργειας, και στη συνέχεια να σταματήσουν να σβήσουν οι μονάδες. Δεν άλλαξαμε φόντο στις δηλώσεις στο Ιδρυτικό Συμβούλιο για τους παρατηρητικούς τηλεθεατές. Δεν άλλαξε κάτι, γιατί και εγώ στην αρχή, όταν τα είδα, λέω πώς και. Απλά είχε σύσκεψη μικρή παράταξη Μιχαηλίδη μέσα στο γραφείο εκεί που κάνουν δηλώσεις δημοσιογράφοι, και γι' αυτό βγήκαμε έξω. Θα το πούμε αυτό. Τώρα για τη τηλεθέρμανση τα είπαμε. Σύσκεψη γιατί είχε, για να του ανακοινώσει το. Μάλλον, μήνυ, σύσκεψη, ναι. Και τον ορισμό Μαγκυρίδη, που θα πούμε μετά. Εντάξει.
Μέχρι να τα πούμε αυτά, που έχουν και παραπολιτικό ενδιαφέρον, θες μας πεις τι έγινε με το στρατόπεδο σήμερα και τη συνέντευξη τύπου του Λευτέρη. Πριν δούμε το βίντεο. Το θέμα δεν φαίνεται ότι συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τζίκλισε κανείς κανέναν, αυτό θέλω να πω. Είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις στους συνάδελφους που ρώτησαν, εκτός εννοώ Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά επειδή σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη της κίνησης με Ιωαννίδη και Δεσποτίδη, εντάξει, περιμέναμε σήμερα τα περισσότερα. Αυτό που υπόθηκε σήμερα είναι ότι η πρώην Δημοτική Αρχή έκανε μια συστηματική δουλειά με αλληλογραφία, με κατάθεση ενός master plan το 2017 και με πολλές συζητήσεις, κυρίως με υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι κατέληξαν και στο υπογραφή του συμφώνου αυτού του περιβόητου μεταξύ Ιωαννίδη και πρώην Υπουργού Εθνικής Αμυνάς του κ. Αποστολάκη. Και όλες αυτές οι ενέργειες είχαν πάει το θέμα προς ένα σημείο. Αυτό λέει η κίνηση, η οποία μάλιστα είπε ότι η προηγούμενη διοίκηση Μαλούτα και τα πολλά προηγούμενα χρόνια δεν είχαν γίνει πάρα πολλά για την ιστορία του στρατοπέδου. Είχε ξεκινήσει μια ιστορία το 1998, κόλλησε, δεν είχε ένταση. Κουκουλόπουλου, ναι. Και μάλιστα σε μια αποστολή του λόγου του κ. Δεσποτίδη. Να μην ξεχνάμε πάντως εδώ, Ζήση, ότι απέδωσε καρπούς εν μέρη, γιατί έγινε ένα πάρκο εκεί, στον χώρο του στρατοπέδου. Καλά, ναι, εννοείται. Δεν το συζητώ. Τμηματικά πήγαινε η ιστορία. Για την παραχώρηση του άλλου χώρου. Ναι, του άλλου. Αλλά ναι. Μην ξεχνάμε και ότι λέει, κάποτε εκεί ήταν ένα στρατόπεδο μέχρι πέρα. Έτσι. Είπε λοιπόν ο κ. Δεσποτίδη ότι η προηγούμενη διοίκηση Μαλούτα ενοχλούσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μόνο για τα 6 στρέμματα που ζητάει η αστυνομική διεύθυνση για τη χρησιμοποίηση ως πάρκινγκ. Αυτό δεν ξέρω αν θα προκαλέσει κάποια απάντηση από την διοίκηση Μαλούτα τώρα. Πιστεύω ότι αύριο ίσως θα έχουμε απάντηση. Γιατί ακόμα δεν έχουμε κάτι. Στην πρωινή συνέντευξη τύπου, θυμίζω. Έδειξαν κάποια πράγματα εκεί, το master plan που κατατέθηκε κλπ. Και ο κ. Ιωαννίδης έστειλε δύο μηνύματα. Ένα προς τον Υπουργό που του είπε να ενημερωθεί καλύτερα από τους υφιστάμενους του και ένα προς τον κ. Μαλούτα που λέει δεν χρειάζεται να απεμπολεί τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής και τη συζήτηση που έχει γίνει στέλνοντας πάλι την ιστορία στο μηδέν, γιατί θα χάσει η πόλη. Και εμείς είχαμε βάλει αυτό το σχέδιο του στρατοπέδου σε μια γενικότερη, σε ένα γενικότερο σχεδιασμό για την αστική ανάπλαση της πόλης με σύνδεση με το σιδηροδρομικό σταθμό κλπ. Πάντως, εγώ έχω βρει ένα βίντεο του 2017. Στο έχουμε να δείξουμε, πρώτα να δείξουμε το βίντεο της συνέντευξης και μετά θα δείξουμε το ωραίο βιντεάκι που Για μια συστηματική δουλειά 4 ετών, η οποία περιλάμβανε ανταλλαγή αλληλογραφίας, δεκάδες συναντήσεις, κατάθεση συγκεκριμένου master plan και τελικώ την υπογραφή ενός συμφώνου συνεργασίας, έκαναν λόγο σήμερα ο πρώην Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης και ο πρώην Αντιδήμαρχος Κώστας Δεσποτίδης, δίνοντας τη δική τους απάντηση στα όσα υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες για το στρατόπεδο Μακεδονομάχων. Ο πρώην Δήμαρχος τόνισε παράλληλα πως όλη η προσπάθεια έγινε συντονισμένα, όταν τα πολλά τελευταία χρόνια δεν είχε γίνει το παραμικρό για τη συγκεκριμένη ιστορία, ενώ στην τοποθέτησή του ο Κώστας Δεσποτίδης ανέφερε πως οι συζητήσεις της προηγούμενης διοίκησης Μαλούτα είχαν να κάνουν μόνο για τα 6 στρέμματα που έχει αιτηθεί η αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας για τη χρήση πάρκινγκ. Και ότι το μνημόνιο το οποίο υπογράφτηκε είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς 4 χρόνων, συστηματικής, οργανωμένης, τεχνοκρατικής, με πολλές επαφές, συζητήσεις, επιστολές, οι οποίες είναι επίσημες επιστολές και υπάρχουν και στο αρχείο του Δήμου και στο αρχείο του Υπουργείου. Προτάσεις που κατατέθηκαν, ένα ολοκληρωμένο από το 2017 master plan αξιοποίησης του χώρου του στρατοπέδου, όπου πέρα από το τεχνικό κομμάτι εκεί ενσωματώνεται και το όραμα, το σχέδιο για τις παρεμβάσεις στο σύνολο της πόλης, μέσα στο οποίο εντάσσεται και αξιοποίηση του στρατοπέδου Μακεδονομάχων. Ένα ολοκληρωμένο master plan και μια κουβέντα, μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις υπηρεσίες του. Αυτό το οποίο θέλω να πω ότι εγώ τον κύριο Αποστολάκη τον είδα την ημέρα που υπέγραψα το μνημόνιο, στις αλλεπάλληλες επαφές και συζητήσεις που έγιναν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, τα στοιχεία υπάρχουν, ότι γίνανε άπειρες συζητήσεις, άπειρες επαφές και εμού και κυρίως του Αντιδημάρχου. Οι επαφές μας δεν ήταν με τους πολιτικούς προϊσταμένους μόνο,
αλλά ήταν κυρίως με τους υπηρεσιακούς. Παράλληλα, ο Λευτέρης Ιωαννίδης κάλεσε τον Υπουργό να ενημερωθεί καλύτερα από τις υπηρεσίες του και επίσης έστειλε μήνυμα στον Δήμαρχο Κοζάνης να μην απεμπολεί όσα βήματα έχουν γίνει έως τώρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι να ενημερωθεί ο ίδιος από τις υπηρεσίες του για όλη αυτή την αλληλογραφία και όλες αυτές τις συζητήσεις. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά τον κύριο Δήμαρχο, τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Μαλούκα, ότι είναι λάθος κατά την άποψή μας να απεμπολεί τη συζήτηση που έγινε, το αποτέλεσμα το οποίο υπήρξε και αυτό το οποίο θα του προτείναμε θα ήταν να συνεχίσει και να πιάσει το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Από την πλευρά του, ο Κώστας Δεσποτίδης, ο οποίος είχε χειριστεί το θέμα ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, στάθηκε στο master plan που είχε καταθέσει από το 2017 η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Κοζάνης, τονίζοντας πως εντασσόταν σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό αναβάθμισης της πόλης και ένταξης στον αναθερωμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο με συγκεκριμένες χρήσεις. Στόχος ήταν ακριβώς να ξαναφέρουμε το θέμα στην επιφάνεια, ακριβώς επειδή είχε δεκαετίες να ασχοληθεί κάποιος με το στρατόπεδο. Οι τελευταίες κινήσεις που γίνανε από ό,τι γνωρίζουμε από τα έγγραφα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν να κάνουν μόνο με τα 6 στρέμματα του πάρκινγκ της απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο και τίποτα άλλο. Οπότε εμείς είχαμε εντάξει από νωρίς το χώρο του στρατοπέδου, το σημαντικό χώρο του στρατοπέδου στο σύνολό του τότε, στο σχεδιασμό μας. Και αυτό είχε να κάνει και με το, με το στόχο μας της αξιοποίησης του σιδηροδρομικού σταθμού, τη σύνδεσή του με αυτόν. Μάλιστα. Ζήσει το 2017. Ιούλιος. Το 12 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, εκθεσιακό κέντρο Κύλων. Το πρώτο συνέδριο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρώτο έγινε στη Δυτική Μακεδονία για να μας πείσει τότε η κυβέρνηση Τσίπρα ότι σκέφτεται τη Δυτική Μακεδονία, της οποίας τις μονάδες είχε βάλει στο πακέτο για να πουληθούν. Άσχετο που δεν πουλήθηκαν. Εντάξει. Θερμόχειρο κρόγμα από κάτω, πρόσωπα που πανηγυρικό κλίμα για τις ανακοινώσεις Τσίπρα, που διάβαζε πράγματα τα οποία ούτε ήξερε που βρισκόταν. Αν εξαιρέσουμε το τιμολόγιο το μειωμένο, που έγινε πράξη. Εντάξει. Τα λιμάνια στην Καστοριά. Τα λιμάνια της Ξηράς. Έτσι τα λέγε. Ναι. Η απόδοση των εδαφών για αρωματικά φυτά. Ναι, η αναβάθμιση του αερολιμένου της Καστοριάς. Και φυσικά, εμπροκειμένου, η παραχώρηση. Το 17, προσέξτε. Όχι το 19. Θα το ακούσετε για να μην το πω εγώ. Όχι το 19, γιατί το ξανά είπε στο ΔΑΚ. Ας το 19. Ναι, το 17. Το 17. Έτσι. Είχε ερωτηθεί μετά σε μια συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ και έλεγε ότι το 50% αυτών που είχα υποσχεθεί στη Δυτική Μακεδονία τα έχω φτιάξει τουλάχιστον. Το 17 είναι και η γκάφα του Αλέξη Τσίπρα που μίλησε για 400.000 στρέμματα. Για το στρατόπεδο τώρα. Το στρατόπεδο. Ναι. Ας το θυμηθούμε το βίντεο. Την ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι αποδίδουμε το στρατόπεδο Μακεδονομάχων Κοζάνης συνολικής έκτασης 400.000 στρεμμάτων στο Δήμο της πόλης, ώστε να αξιοποιηθεί σύμφωνα με το master plan που έχει καταθέσει ο Δήμος και στο οποίο προβλέπονται και ανταποδοτικές χρήσεις για το Υπουργείο Άμυνας. Η παραχώρηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την απόδοση ανενεργών στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες, στους πολίτες δηλαδή, ένα σχέδιο που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό και συνεχίζουμε τώρα εδώ με την πόλη της Κοζάνης. Εντάξει. Ήταν δίκαιο, αλλά δεν έγινε πράξη. Αλλά δεν έγινε πράξη. 2017 είναι αυτό. Είναι ανακοίνωση, δεν θα πω δέσμευση, ανακοίνωση παραχώρησης του στρατοπέδου Μακεδονομάχων στο Δήμο της Κοζάνης και στην πόλη της Κοζάνης. Εντάξει, πέρασαν τρία χρόνια. Δεν... 2020 Φλεβάρης, ας πούμε, άντε Γενάρης πείτε, χάρισμα για τις τρεις μέρες προφανώς, Γενάρης, και ο Δήμος Κοζάνης ακόμα δεν έχει στην κατοχή του όχι το στρατόπεδο Μακεδονομάχων, αλλά... Και το πρόκειται σύντομα. Τι να πω, μην πω ότι μεταβάλλεται. Και το πρόκειται σύντομα. Και ούτε πρόκειται σύντομα. Πρέπει να καταθέσει αυτό... πρώτα συγκεκριμένο, όπως είπε ο Υπουργός. Και αυτό δεν είναι επειδή, ας πούμε, δεν το τρέχει η νυν διοίκηση ή δεν το πήγε κάπου η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Κοζάνης. Για να μην βάλουμε. Τώρα εδώ μάλλον η ευθύνη είναι στο Υπουργείο κυρίως και στο κράτος. Ξεκάθαρα, επειδή από ό,τι έχω καταλάβει από όλες τις πλευρές που μιλάω, το είπαμε και χτες, το Υπουργείο Άμυνας δεν παραχωρεί την περιουσία του καλή θέληση, να το πω απλά.
Υπάρχουν οικονομικές απαιτήσεις οι οποίες είναι σοβαρές, θα πω εγώ. Πολύ σοβαρές μάλιστα κιόλας. Και δεν είναι εύκολο για ένα Δήμο να τις ακολουθήσει όταν μιλάμε για μια τεράστια έκθεση. Μια έκταση η οποία είναι στον αστικό ιστό της πόλης. Πρέπει μια συμφωνία, πρέπει να πάνε εκτός πολεοδομικού σχεδίου για να είναι πιο φθηνά. Πρέπει να πληρώσει ουσιαστικά ο Δήμος, από ό,τι κατάλαβα, τη μεταφορά υπηρεσιών του στρατού κτλ. Πρέπει να αποδώσει κάτι. Επειδή σήμερα το είπε ο κ. Ιωαννίδης, το 1998 είχε πάρθει μια απόφαση και είχε γραφτεί εννοώ για δέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δραχμών, σας παρακαλώ, τότε. Ώστε να πάρθει το στρατόπεδο Μακεδονομάχων. Βεβαίως αυτό το ποσό θα έπεφτε τότε λόγω διάφορων καταστάσεων, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι τρομερό να το 1998 να είχαν δεσμευτεί ή να είχαν γραφτεί τέλος πάντων σε ένα προπολογισμό. Για 400.000 στρέμματα. Ναι, 400.000. Ούτε 12 δις ευρώ. Καλά. Όπως είπε ο Αλέξης, 400.000 στρέμματα. 400.000 στρέμματα. Ο κ. Τσίπρας είναι μηχανικός, δεν είναι φιλόλογος. Ναι. Το σημειώσουμε. Τέλος πάντων. Είναι η απόδειξη για το ότι δεν ήξερε γιατί μιλούσε. Και εγώ δεν το λέω τυχαία. Εντάξει, θα μου πεις, ο κάθε πρωθυπουργός που πάει σε μια επαγγελματική πόλη ξέρει. Όχι, ναι. Αλλά είναι και η απόδειξη ότι κάποιοι του έγραψαν μια αράδα πράγματα μόνο και μόνο για να τα πει. Και δεν θα και για να χειροκροτήσουν από κάτω, όσοι χειροκρότησαν. Και ας πει, πάμε παρακάτω, είπες και εσύ κάτι χτες. Τέλος πάντων. Είναι και ο Μάιος του 19 ο περασμένος. Ναι, ναι. Ποιοι δεν επέμεναν να μπει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λέω. Και ο Τζιμάρης το άφησε το καρφάκι του. Ναι, εγώ πιστεύω για την τέλο αρχή τη. Και η συγκεκριμένη ομιλία, επειδή είδα ένα πιο γενικότερο βίντεο, ένα πεντάλεπτο, καταλάβαινα ότι ο κ. Τσίπρας απλώς διάβαζε πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί από τοπικούς παράγοντες. Να δούμε, θα κάνει και στο σημερινό πάντω. Η σημερινή κυβέρνηση και το σημερινό Υπουργείο. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Τώρα κρίνεται η σημερινή. Αύριο χρόνο η σημερινή κυβέρνηση. Δεν ασχολείται με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Ναι, θα βρει χρόνο. Θα βρει που θα πάει. Ναι. Λοιπόν, έχουμε χαμπέμος νέο αντιδήμαρχο. Δημήτρης Κοντζόπουλος. Αναμενόταν δύο. Ένας τελικά είναι προς το παρόν. Το ανακοίνωσε χθες ο Λαζάρος Μαλούτας, το δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίαση. Να δούμε το βίντεο με το τι είπε ο Δημήτρης Κοντζόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος, θυμίζω, στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Νεοκλεγής. Ναι. Μία βέλτιστη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας νομίζω θα δώσει δυνατότητα στο Δήμο για καλύτερη χρηματοδότηση περισσότερων δράσεων. Τώρα, επειδή δεν έχω, είναι σημαντικό ότι δεν έχω ολοκληρωμένη ενημέρωση, επιφυλάσσω να πω μια συγκεκριμένα πράγματα στην Ελλάδα. Ωραία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το κουκαλάκι της νυχταρίδας νομίζω το έχει στην τσέπη ο Δημήτρης Κοντζόπουλος εδώ και αρκετό διάστημα και πορεύεται. Μακάρι να έχετε τόσο τύχη στη ζωή του άνθρωπο. Και θέλω να πω ότι. Εντάξει, είναι και τύχη, είναι και το ότι. Και πρώτο αναπληρωματικό άνθρωπο δεν ήταν. Η παράταξή του πήρε 50 πλάσ στο. Ακριβώς, το πάλεψε πολύ. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο πρώτο επιλαχών ήταν. Όταν κάποιε προβλέψει έλεγαν ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία αυτή τη φορά, το κατάφερε, γιατί ήταν και αλλαγή ηγεσία εκεί και αλλαγή ολόκληρου ψηφοδελτίου με νέα άτομα. Το κατάφερε αυτό. Εντάξει, η συγκυρία τον έφερε να παραιτηθεί ο κ. Τσιομπάνος και να είναι αυτός ο δημοτικός σύμβουλος. Κάτι το οποίο και ο ίδιος κατάφερε στις εκλογές, στις πρόσφατες, έτσι, η επίδοσή του. Τώρα, το ότι γίνεται και αντιδήμαρχος. Αμυστή. Στις δύο εβδομάδες που έχει. Να το τονίσουμε το αμυστή, γιατί ο κόσμος αυτά. Στις δύο εβδομάδες που έχει δημοτικός σύμβουλος. Αυτό τώρα προφανώς είναι και μια επιλογή της παράταξής του και της συνεννόησης της συνεργασίας της Τριανδρίας. Να εξηγήσουμε το γιατί. Εκτιμώ, επειδή. Έχει πάρθει η προεδρία του ΑΠΝ από την παράταξη Μιχαηλίδη. Όπως ήταν η αρχική συμφωνία το καλοκαίρι. Μάλλον τώρα σε συνεννόηση Μαλούτα Μιχαηλίδη δόθηκε η συγκεκριμένη αντιδημαρχία σε ένα μέλος της παράταξης Μιχαηλίδη. Επιλέχθηκε να είναι ο κ. Κοντζόπουλος, θα διαχειρίζεται την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Θέλω να πω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα αντιδημαρχία, θα την έλεγα. Έτσι, εάν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν διάφορα κτίρια. Τα οποία είτε είναι αναξιοποίητα, είτε τώρα, δεν κερδίζουμε αυτά που κερδίζουμε. Ας πούμε τώρα το Mind που έκλεισε, το μεγάλο αυτό ακίνητο φιλέτο στο πεζόδρομο, θα το διαχειριστεί ο κύριος Κοεμτζόπουλος ή ο κύριος Φλόρος. Καλή ερώτηση αυτή.
Να δούμε τις αρμοδιότητες. Προφανώς θα περιγραφούν και επίσημα. Πιστεύω να σα ρωτήσω κάτι, γιατί έχει μεγάλη εμπειρία στα αυτοδιοικητικά. Έχει ξανακούσει εσύ αντιδημαρχία και αξιοποίησα εκείνη τη περιουσία. Μπορεί σε άλλους Δήμους. Σε άλλους Δήμους. Σε άλλους Δήμους μεγάλους. Και μικρούς, αλλά δεν ήταν ξεχωριστή αυτό, σε αυτό να συμφωνήσω. Όχι, για ξεχωριστή αντιδημαρχία. Ξεχωριστή δύσκολα. Δύσκολα. Εκτός άμα ήταν κάποιος Δήμος που είχε κόσμο. Ουσιαστικά για να εξηγήσουμε λοιπόν ότι είναι μια δημαρχία που δημιουργήθηκε για να βολέψει καταστάσεις που προέκυψαν από την παρέτηση Σοπάνου. Να πούμε όμως κάτι, ότι δημιουργήθηκε αυτή η δημαρχία επειδή το δίνει ο νόμος ο καινούριος. Βεβαίως. Έδινε το δικαίωμα σε κάθε Δήμο συν. Γι' αυτό είναι αμυστή. Συν δύο δίνει ο Δήμο Κοζάνης. Μπορεί ακόμη μία αμυστή. Ναι, αμυστή όμως. Τώρα οι αρμοδιότητες είναι στο πλαίσιο αυτό που αποφασίζει ο Δήμαρχος ότι θα έχει. Θα το δούμε βεβαίως και θα κριθεί και η επιλογή του Δημάρχου. Και η πορεία του κ. Κομιτζόπουλου σε αυτή την αντιδημαρχία. Που ελπίζουμε να μην είναι αντιδημαρχία γλάστρα. Αυτό προφανώς εννοούμε. Έτσι. Αυτό θα κριθεί στην πορεία. Κυρίως για την αντιδημαρχία την ίδια. Ναι, ναι. Φυσικά το πρόσωπο δεν έχει να κάνει με την αντιδημαρχία καμία σχέση. Πάντως είναι κάτι θετικό και για τον ίδιο τον κ. Κομιτζόπουλο, ο οποίος δεν είναι κάποιος που ήρθε και θα φύγει στα αυτοδιοικητικά και γενικότερα στα πολιτικά. Ορθό. Ο Ζήση Μάρας, εμείς στο τόπο το είχαμε πει καιρό πριν. Δεν πέσαμε έξω, το λέγαμε σχεδόν κάθε μέρα εδώ. Είναι μετά από 45-50 μέρες, 40 μέρες περίπου, ο νέος πρόεδρος του ΑΠΝ ανακοινώθηκε χθες. Ας δούμε τι είπε και ο κύριος Μάρας. Δείξαμε μια διάθεση συνεργασίας και προσφοράς ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αντιπρόεδρος προσωπικά στον Οργανισμό Αθλητισμού της Νεολαίας. Εύχομαι καλή θητεία και στον κύριο Αγγελίδη, καλή συνεργασία να έχουμε. Κοινό στόχο όλων είναι να συμβάλλουμε όλοι σε μια έκθεση του υγεία του οργανισμού και όλοι σα παρακαλώ να είστε κοντά μα να το δείτε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε συνεχή θέματα και η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε και προσκεντρικά εδώ. Τα όσα γίνονται στη Βουλή και με την τροπολογία περί της ιστορίας αυτής που άκουσαν και τα λοιπά, για την οποία ασχολήθηκαν και τοπικά στελέχη εδώ και περιφερειακοί σύμβουλοι και βουλευτής, κυρία Βέτα, ίσως πούμε περισσότερα αύριο, θα δούμε τέλος πάντων μεγάλο το ζήτημα. Απλά έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Από το Δήμο Κοζάνης δεν ασχολήθηκε κανείς πάντως προς το παρόν. Ο κ. Μάρας είναι του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ο κ. Μάρας, λοιπόν, νομίζω νομοτελειακά φτάσαμε στην επιλογή Μάρα. Δεν μπορούσε ειδικά μετά την καθυστέρηση που σημειώθηκε να πάει άλλος πρόεδρος τώρα, πολύ λίγες μέρες πριν ξεκινήσει επίσημα η αποκριά. Φυσικά οι ετοιμασίες είναι σε έντονο βαθμό, έτσι, στον ΟΑΠΝ και στο Δήμο Κοζάνης γενικότερα. Ο κ. Μάρας είναι από χθες ο νέος πρόεδρος του οργανισμού και επίσημα το πω εγώ. Και βεβαίως θα έχει αντιπρόεδρο πλέον τον κύριο Μίλτο Μαγκυρίδη από την παράταξη του κυρίου Μιχαηλίδη, όπου επιλέγει πάλι ένα στέλεχος το οποίο είναι είναι ο πιο στενός συνεργάτης το δεξί χέρι του κυρίου Μιχαηλίδη. Και όχι άδικα. Από την προεκλογική κιόλας περίοδο. Και όχι άδικα. Ναι. Με μια συγκεκριμένη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Βεβαίως ήταν και στον αθλητισμό στο τοπικό, αλλά ήταν εντάξει. Και ήταν καλός πρόεδρος στη Σακύλα, η αλήθεια. Πάντως γενικώς, επειδή είχαμε ενοχλήσει τον κύριο Μαγκυρίδη για το αν θα είναι αυτός ενοχλημένος πρόεδρος στον ΟΑΠ, το απέφευγε σαν ο διάολος το λιβάνι, θα πω εγώ. Τώρα, σαν αντιπρόεδρος, θα έχει αρμοδιότητες πάντως και δεν ξεκίνησε ο κύριος Μαγκυρίδης θα έχει πιθανότητα μια θέση στην επόμενη περίοδο, αλλά σε έναν πιο νευραλγικό τομέα. Αν δεν αλλάξει κάτι, πότε δεν ξέρει. Πάντως είχαμε με το καλημέρα μια κόντρα με την Ελπίδα Κοϊμτζίδη, η οποία, να θυμίσω, είναι η πολιτική προϊσταμένη του ΑΠΝ, σύμφωνα και με την προμερικών εβδομάδων ανακοίνωση του κ. Μαλούτα. Ναι, σωστό. Έτσι. Το λέει ο κ. Μαλούτα, δεν το λέμε εμείς. Όχι εμείς. Εμείς το λέγαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο πολύπλοκο κ. Μαγκυρίδης ευχήθηκε αμέσως καλή συνεργασία με την αντιδήμαρχο πολιτισμού. Κάτι προκλήθηκε από όλους, βλέποντας και τα πρόσωπα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αιχμή για τα όσα συνέβησαν την συνύπαρξη που κατέληξε και σε ένα διαζύγιο Κομιτζίδου Τζουμπάνου. Με την κυρία Κομιτζίδου, φυσικά, να μην αφήνει την ατάκα Μαγκυρίδη να πέσει κάτω. Δύσκολα το. Δύσκολα δεν αφήνει η κυρία Κομιτζίδου. Κυρία Κομιτζίδου, δύσκολα. Και μάλιστα μαθαίνουμε και για μια ένταση που υπήρχε μεταξύ Κομιτζίδου Μιχαηλίδη, μακριά από τα μικρόφωνα, και όσο πήγαιναν προς τα έξω, προς την αίθουσα, αυτόπτες μάρτυρες, θα έλεγα εγώ, του περιστατικού μου λένε ότι
απεφεύχθη να γίνει έτσι ένα μπάχαλο, επειδή ένας από τους δύο αποφάσισε λίγο να φύγει από τον καυγά που πήγαινε στη θέα, το πω έτσι. Λεκτικό καυγά που φάνηκε. Ο Κυριάκος Μιχαλίδης έδειξε ενοχλημένος, χωρίς να πει τίποτα, με αυτοσυγκράτηση. Αυτό. Αυτό. Τα πες όλα τώρα, εντάξει. Το συνέδεσαι με πριν. Ναι, συγκρατήθηκε και προσεκτικός δεν έδωσε συνέχεια. Αλλά η αλήθεια είναι να ξεκινάς έτσι. Είναι αλήθεια ότι δεν έχω καταλάβει αν το σχόλιο Μαγκυρίδη ήταν επιχτή, ας πούμε, ή όταν ήταν ειλικρινές. Επειδή δεν ξέρεις τον Πίλτο Μαγκυρίδη, πώς το... Θέλω να ξανα... δεν ήμουν εκεί, τώρα να κάτσω να ξαναδώ 5-6 φορές το βίντεο. Okay. Ναι, οκ. Να κλείσουμε τα θέματα του σχολιασμού με ένα ακόμη αξιοπερίεργο. Αξιοπερίεργο πλέον δεν είναι βέβαια. Να κερδίζει η ψηφορία, η αντιπολίτευση μετά το κλεισθένει. Στα Σέρβια χθες με ψήφους 16-9 πέρασε ο προπολογισμός της αντιπολίτευσης. Ο προπολογισμός Κωνσταντόπουλου Σπυρίδου. Ναι, έχοντας εγγραφεί βέβαια και το χρέος της ΔΕΗ, το οποίο συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, είχε αποφασιστεί αυτό το πρωί. Ένα εκατομμύριο. Ένα 300. Είχε αποφασιστεί το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή, από ό,τι μου λένε αυτό. Κάτι το οποίο ήταν και πρόταση του Δημάρχου, έτσι, εκτός από τις αντιπολίτευσεις αυτό. Αλλά δεν ήταν πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε αναλύσει. Στην ψηφοφορία τώρα, μετά την πρόταση που έχει καταθέσει από κοινού η παράταξη Κωνσταντόπουλου και η παράταξη Σπυρίδου, δεν εγκρίνονται οι δαπάνες για δύο ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, του κ. Ελευθερίου. Δεν εγκρίνεται δαπάνη για τον Γενικό Γραμματέα και μια άλλη ιστορία. Και πώς θα πληρωθούν αυτοί. Αν εγκριθεί έτσι ο προϋπολογισμός, δεν θα προσληφθούν για το 2020. Δεν θα γίνει η σήμανσή τους, προφανώς. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις από τη Δημοτική Αρχή ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα γυρίσει πίσω. Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό. Όπως και στο Βόλιο. Όπως και στο Βόλιο έχει υποθεί αυτό. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Ας δούμε ένα βίντεο από τη στιγμή της ψηφοφορίας από το Live Avles που μας έκανε εντύπωση έτσι. Έχουμε δύο προτάσεις, έτσι, την πρώτη της παράταξης του Δημάρχου, ναι, και την των παρατάξεων του κυρίου Κωνσταντόπουλου και της κυρίας Σπυρίδου. Οπότε, παρακαλώ. Δημοτική συνεργασία και στάσεις εμπλέον. Εντάξει, δεν τα θυμόμουν τώρα, δημοτική συνεργασία. Συλλογική. Θα λέμε όλο αυτό, δημοτική συνεργασία. Εντάξει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα έξω, μπορούμε να λέμε και το άλλο, κύριε Δημοτική, για ευχαριστωμένο, μάλιστα. Για ευχαριστωμένο. Τι να κάνω τώρα, υπάρχουν και τυπικότητες. Ναι. Λοιπόν, για να μην διαβάζουμε ολόκληρο, πρόταση 1 είναι η πρόταση της γέφυρας στο μέλλον, δηλαδή της διοικούσας παράταξης του Δήμου Σερβίων, και η πρόταση 2 είναι η πρόταση της συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Συνεργασίας και Στάσης Σερβίων. Εντάξει, 1 και 2. Λοιπόν, Μπουκουβάλλας Νικόλαος, 1. Ναι στην 1, να το πούμε έτσι. Στην πρόταση 1. Ναι στην πρόταση 1. Αυτό θα είναι και ναι στην πρόταση 2. Πιστεύω ότι έτσι είναι το σωστό. Για να καταγράφει και σωστά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία Γεωργιάδου. Αλλά η νομοθεσία απαιτεί είναι διακριτή ψηφοφορία. Άρα θα πρέπει να πει για την πρόταση την 1. Ναι, όπως και σηκώστε τα χέρια, για τη δεύτερη την πρόταση. Όχι 1-2. Διακριτή ψηφοφορία. Διακριτή οι δύο. Ποιοι ψηφίζουν την 1, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, για την πρόταση 1. Σηκώστε τα χέρια, ποιοι είστε υπέρ. Ονόματα. Ονόματα. Ωραία, πάμε. Πρόταση 1. Μπουκουβάλλας Νικόλαος, υπέρ. Θωμάς Βιτόπουλος. Ζάκης Δημήτριος, υπέρ. Ευθυμία Μονοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπουκουβάλλα, πέντε μήνες πρόεδρος. Νομίζω θα έπρεπε να γνωρίζατε πώς γίνεται μια ψηφοφορία για τον προπολογισμό. Από την πρώτη μέρα έπρεπε να το γνωρίζει. Ευτυχώς υπήρχε μια δικηγόρος που τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, νομική του Δήμου, δεν ξέρω και τι είναι, αλλά ήταν παρούσα και διόρθωσε τρία πράγματα. Αν δεν ήταν. Αν δεν ήταν, δεν ξέρω τώρα πώς θα γραφώ την απόφαση. Εντάξει, θα μου πεις, επειδή
Βλέπω και ένα ειρωνικό σχόλιο, πολλές τυπικότητες βλέπω από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος όχι απλά πρέπει να είναι τυπικός. Να πηγαίνει κατά γράμμα. Και αυτό σημαίνει ότι όταν ο πρόεδρος θέλει, όπως προβλέπεται, να λαμβάνει το λόγο για ζητήματα που συζητούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζήση. Πρέπει να κατεβαίνει μετά την έδρα. Υποχρεούται. Υποχρεούται. Ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι μια από τις, τα βασικά άρθρα, να πω έτσι, του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Μπουκουβάλλας χθες στη σχετική παρατήρηση του κ. Κωνσταντόπουλου απάντησε τώρα τι θέατρο θα κάνουμε. Θέατρο. Να κατεβαίνουμε. Είναι θέατρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός και ως πρόεδρος είστε υπεύθυνος κυρίως εσείς για τη διαφύλαξη του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτός είναι ο ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος. Η διαφύλαξη της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποιος είναι άλλος. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος, ναι, έχει εκλεγεί και Δημοτικός Σύμβουλος. Αλλά επειδή ο ρόλος του επιβάλλει να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μιας παράταξης, όταν επιλέγει να είναι μέλος της παράταξης γέφυρα στο μέλλον, πρέπει να κατέβει από την. Αυτό λέω όμως. Γι' αυτό έχει αντιπρόεδρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως γίνεται, συχνά στα περιφερειακά συμβούλια, ας πούμε. Και Χαγιά το βλέπουμε συχνά, για παράδειγμα. Ο κ. Χαγιάς το έχει επιλέξει κανένα δύο φορές. Και ο κ. Κοτσίδης, αν δεν κάνω λάθος. Ο κ. Κοτσίδης. Δεν έχουμε δει κυρία Δυο ακόμα, όχι. Ακόμα, εντάξει, εντάξει. Αλλά έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Τώρα, από τη Βουλή μέχρι το, δεν ξέρω εγώ, το περιφερειακό. Θα έχουμε συνέχεια με θέματα για το δημοσιογραφείο. Υπάρχει εδώ το θέμα, το δούμε ίσως και αύριο ξανά με τη ΜΕΤΕ. Πολύ σημαντικό. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ο Πτολεμαίος έχει ανεβάσει ένα πολύ αναλυτικό ζήτημα και με τη θέση της εταιρείας. Έτσι, που ζητάει προγραμματισμό από τη ΔΕΗ ώστε να ξέρει ακριβώς τι θα κάνει και τι θα πει στους εργαζόμενους. Μιλάμε για 10 μέρες που οι εργαζόμενοι εκεί δεν ξέρουν ακριβώς τι θα γίνει, ας πούμε. Έτσι, περίπου 150, είδαμε και χθες πολλά στοιχεία. Και βεβαίως ένας γρήγορος βασικός στόχος που τρέχουν οι πολιτικοί παράγοντες της περιοχής είναι το κάρβονο από το προσήλιο να πάει αυτούς τους μήνες είτε στον Άγιο Δημήτριο. Είτε στην καρδιά. Μας το κύριος Κασαπίδης χθες έτσι μιλώντας, ναι, ναι, έτσι, μετά την εκπομπή. Και είναι πολύ σημαντικό θέμα για την τοπική οικονομία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Όχι, είναι μια ιστορία. Και για μια ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί καλά και ένα καλό ρηχείο. Το ρηχείο του προσιλίου είναι ίσως το πιο άρτιο ρηχείο που υπάρχει στην περιοχή. Γι' αυτό. Ζήσεις περισσότερο αύριο. Καλή συνέχεια. Εμείς να δούμε το σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Κοζάνης, το οποίο ψηφίστηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα προσψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης το σχέδιο τουριστικής προβολής. Αφού είπε ο κύριος Ιωαννίδης, έτσι θα πω ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Να πω ότι το πρώτο σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Κοζάνης παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε το 2013, σε συνέχεια του 2018 και σήμερα επανέρχεται. Επανέρχεται κάτω από νέα δεδομένα, κάτω από σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές στον τόπο μας, οι οποίες μας υποχρεώνουν πραγματικά να δώσουμε βαρύτητα και να θεωρήσουμε ως ένα εργαλείο ανάπτυξης για τον τόπο μας και την τουριστική του προβολή, προσελκύοντας επισκέπτες, μπαίνοντας και εμείς στο παζλ του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Δεν θα μπούμε από τη μια μέρα στην άλλη και εμείς στους μεγάλους παίχτες του τουρισμού, όμως έχοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα τα οποία το προηγούμενο διάστημα τα είχαμε σε κατάσταση η οποία δεν ήταν αυτή που τα αναδείκνυε, θα προσπαθήσουμε κάτω από ένα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και στοχευμένο σχέδιο τουριστικής προβολής, κάτω από δράσεις οι οποίες με σύγχρονα εργαλεία και ψηφιακά αναδεικνύουν τον τόπο μας, έναν τόπο που πραγματικά έχει πολλά να δείξει στους επισκέπτες, μέσω του σχεδίου τουριστικής προβολής, του οποίου είναι ο Δήμος Κοζάνης έχει την ευθύνη να καταθέτει στον ΕΟΤ για να εγκρίνονται οι δράσεις τους. Το επόμενο διάστημα θα προταθούν δράσεις και πολιτικές οι οποίες θα αναδείξουν τον τόπο μας ως προορισμό. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ψήφιση του σχεδίου σήμερα δεν σημαίνει ότι τελειώνουμε την υποχρέωση. Αντιθέτως, ξεκινάμε μια μεγάλη διαδικασία ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα φέρουν κόσμο στην περιοχή μας. Μελετήσαμε το κείμενο της τουριστικής προβολής. Είναι μια επικαιροποίηση του ήδη υφιστάμενου, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα έλεγαμε απειροελάχιστες αλλαγές, που σήμερα μελέτησα και τα δύο κείμενα. Το 2017, νομίζω τον Δεκέμβρη, εγκρίναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το τότε κείμενο, το αντίστοιχο κείμενο. Σήμερα έρχεται, κατά την άποψή μου, πάνω ομοιότυπο. Σαφώς πρέπει να εγκριθεί και αυτό από τον ΕΟΤ. Αυτό το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι συνεχίζεται μια πολιτική πάνω στα ίδια χνάρια. Και από εκεί πέρα, προφανώς, δεδομένων και των εξελίξεων που έχουμε, είναι κρίσιμο ότι ο τουρισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Απαιτείται συντονισμός,
Απαιτείται συντονισμό σε πολλά επίπεδα. Απαιτείται στρατηγική και σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και σε περιφερειακό. Και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν αυτόν τον τόπο σε έναν τουριστικό προορισμό για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να δουν κάτι διαφορετικό που δεν θα το δει σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος. Το νέο βιβλίο του Θόδωρου Κωνσταντινίδη, Το πνεύμα της Ουτοπίας και για να το ξεριζωμώ, παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση Ελλάδα Χώρα στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Ο Δήμος Κοζάνης και τα Ποντιακά Σωματεία διοργάνωσαν χθες την παρουσίαση του βιβλίου Το πνεύμα της Ουτοπίας και η γενιά του ξεριζωμού του κυρίου Θόδωρου Κωνσταντινίδη, δόκτωρος κοινωνιολογίας και επιστημόνης συμπεριφοράς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και το βιβλίο προλόγησαν οι Γιώργος Τσακαλίδης, δόκτωρ θεολογίας και θρησκειοπαιδαγωγός, καθώς και ο Θωμάς Αλεξιάδης, δόκτωρ ιστορίας του νέου ελληνισμού και θεολόγος. Είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, παρθένο. Υπό την έννοια ότι το θέμα αυτό, με το θέμα αυτό δεν καταπιάστηκε κανείς μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Προσπάθησα να συνάψω την ουτοπία με την επιθυμία των ποντίων να επιστρέψουν στις χαμένες πατρίδες, γενικά του ξεριζωμένου πληθυσμού, ελληνισμού. Και θα έλεγα και θα προτιμούσα να μιλήσουν άλλοι για το έργο μου παρά εγώ για το έργο μου και ή καλύτερα ακόμα να μιλήσει το ίδιο το έργο. Παρουσιάζουμε σήμερα το βιβλίο, το πρόσφατο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντινίδη, «Η Ουτοπία και η ξεριζωμένη γενιά». Είναι ένα βιβλίο που αποτελεί στην ουσία μια εγκυκλοπαιδεία της ουτοπίας. Εγώ είχα την, όταν ανέλαβα να προλογίσω το βιβλίο, είχα την επιφύλαξη πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, να μιλήσει κανείς, να γράψει μια μονογραφία ολόκληρη για την ουτοπία. Τελικά ο κύριος Κωνσταντινίδης κατάφερε να συγκεντρώσει τόσο αρκετό υλικό, ώστε να αποτελέσει μια μικρή εγκυκλοπαιδεία της ουτοπίας, που δεν είναι βέβαια ουτοπική, αλλά είναι μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια που έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του είδους της συγγραφής. Ο αγαπητός φίλος Θόδωρος Κωνσταντινίδης με το βιβλίο του «Το πνεύμα της ουτοπίας και η γενιά των ποντίων του ξεριζωμού» δίνει μια φιλοσοφική διάσταση της ουτοπίας που βίωσε η πρώτη γενιά προσφύγων. Ουτοπία είναι μια ιδέα ή μια επιδίωξη που βρίσκεται εντελώς εκτός πραγματικότητας και μπορεί να υπάρξει μόνο στη φαντασία μας. Η πρώτη γενιά αυτή των ποντίων βίωσε μια τραγωδία στον πόντο, το ακριβές μέγεθος το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Μετά την τραγωδία επικολούθησε ο βίαιος εκπατρισμός από το γενέθλιο τόπο, αυτό που ονομάζουμε προσφυγιά, και που αυτή αποτελεί τον ορισμό της απόλυτης βαρβαρότητας, γιατί προσβάλλει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η παρουσίαση βιβλίου του κύριου Κωνσταντινίδη Θεόδωρου, «Το πνεύμα της ουτοπίας και η γενιά του ξεριζωμού», αποτελεί ένα σημαντικό πόνημα το οποίο δεν υπάρχει όμοιό του. Θα δούμε ένα επιστημονικό έργο καθαρά για τον ξεριζωμό, ένα έργο το οποίο θα μας κάνει να ταξιδέψουμε σαν σύγχρονοι οδυσσέες, θα έλεγα, μέσα σε όλη την ιστορία, να δημιουργήσουμε τη δική μας ουτοπία, η οποία αποτελεί κινητήριος δύναμη για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Σε αυτήν την εκδήλωση που γίνεται πραγματικά στην αίθουσα γραμμάτων του Δήμου Κοζάνης, ένα στολίδι για την περιοχή μας, και πάντοτε ο Δήμος Κοζάνης θα είναι αρρωγός σε εκδηλώσεις και σε ανθρώπους που αναδεικνύουν την ιστορία μας και την κάνουν γνωστή. Oh, yeah.
Τη δασκαλοπιτά του έκοψε χθες το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια η Ένωση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΗ και στην άμεση απολιγνητοποίηση. Μέσα σε κλίμα ανασφάλειας και πολλών ερωτηματικών, εκδήλωση διοργάνωσε χθες το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια η Ένωση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα μέλη έκοψαν και την καθιερωμένη πίτα τους. Να ευχηθώ καταρχήν χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες. Το 2020 να είναι μια χρονιά δημιουργική, γεμάτο υγεία και βέβαια χωρίς κανένα εργατικό ατύχημα. Το 2019 σηματοδοτείται από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων μέχρι το 2028, αλλά με την κατάθεση του νέου ΕΣΕΚ βλέπουμε ότι το 2028 γίνεται δυστυχώς 2023. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό που θα συμβεί στην περιοχή μας, οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές και μόνο αρνητικές. Τα έχουμε πει πολλές φορές και από τα κανάλια σας και από τις ημερίδες που έχουν γίνει. Δεν θέλουν να στηρίξουν τον λιγνίτη, θέλουν να στηρίξουν το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο είναι ένα εισαγόμενο καύσιμο, το οποίο πέραν το ότι θα εξαρτιόμαστε από κάποιους άλλους, θα κοστίζει ακριβά και θα στοιχίζει και πολύ περισσότερο για την στην τσέπη του Έλληνα η ηλεκτρική κιλοβατόρα. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να κόψουμε την βασιλόπιτα του Σωματείου Ένωση για τη νέα χρονιά του 2020. Βλέποντας και ακούγοντας το τι συμβαίνει γύρω μας, αντιλαμβάνεται ο καθένας πως το 2020 θα είναι μια χρονιά δύσκολη για μας. Προς όλες τις κατευθύνσεις φυσικά, αλλά και για μας κυρίως για τη Δυτική Μακεδονία. Μετά την εξαγγελία για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα, μεγάλα προβλήματα για την περιοχή μας. Προβλήματα τα οποία, αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα τώρα, θα έχουμε και το 20, αλλά θα μας ακολουθούν και άλλες χρονιές προς τα πέρα, κάθε χρονιά και δυσκολότερα θα είναι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απολιγνητοποίηση, την ονομαζόμενη που έχουμε να ζητάμε εδώ και ένα χρόνο, και περισσότερο βέβαια. Τώρα, όσον αφορά για το τι μέλη γεννέστε, αυτό που είπα πριν, ότι θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από το σοβαρό πρόβλημα αυτό της δίκαιης μετάβασης, θα είναι πραγματικά δίκαιη μετάβαση, θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους όλοι οι βουλευτές της περιοχής, ο Περιφερειάρχης, όλοι οι δήμαρχοι, γιατί εάν δεν κάνουμε κάτι στα γρήγορα, όπως είπα και πριν, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μας, για την περιοχή μας, για τις νέες θέσεις εργασίας που θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε. Αρκετά καλές για την εποχή ήταν σήμερα οι καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Για αύριο τις προβλέψεις θα μας πει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Συννεφιά προβλέπει για αύριο Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς από 2 έως 12, στον όμο Γρεβενών από 2 έως 13 και στον όμο Φλόρινας από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η βραδινή ενημέρωσή σας από το Δελτίο Ειδήσεων του Top Channel. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλή σας νύχτα.